Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου θεότητος τους την οικουμένη ακτήσει δογμάτων θείων πυρσεύσαντας τους μελιρίους. 30 του Γενάρη η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των τριών ιεραρχών. Η γιορτή τους λέγεται και η γιορτή των γραμμάτων, γιατί και οι τρεις ιεράρχες ήταν μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας. Τους ονομάζουμε φωστήρες που θα πει λαμπερά αστέρια και τους αποκαλούμε μελίγριτους ποταμούς της Σοφίας, που πότισαν όλη την κτήση με το μέλι της διδασκαλίας τους. Οι τρεις ιεράρχες είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Είχαν και οι τρεις τους πολύ καλές μητέρες που τους βοήθησαν να γίνουν καλοί άνθρωποι και να αγαπήσουν τα γράμματα και τον Χριστό. Σπούδασαν στις πιο μεγάλες σχολές της εποχής τους. Αγάπησαν τον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα. Βοήθησαν τους φτωχούς και όλους όσους είχαν την ανάγκη τους. Σπούδασαν στις πιο μεγάλες σχολές της εποχής τους. Αγάπησαν τον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα. Βοήθησαν τους φτωχούς και όλους όσους είχαν την ανάγκη τους. Ο Βασίλειος ίδρυσε νοσοκομεία, ορφανοτροφία και σχολεία. Για το σπουδαίο του έργο η Εκκλησία μας τον ονόμασε Μέγα. Ο Ιωάννης είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα και γι' αυτό ονομάστηκε Χρυσόστομος. Ο Γρηγόριος έπεισε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός γι' αυτό και ονομάστηκε Θεολόγος. Το τριών ιεραρχών, αστέρια τρία λαμπερά και πανταμή σοφίας, στις νούσεις το στερέωμα, την μοίρα του σκορπούν και κάτω από την λάψη τους με ύμνους νησματίας να φορτιστούν. Ολόκθρεμα τα νιάτα λαχταρούν και είναι ο σπόρος διαλεκτός πλούσια για να βλαστήσει η γνώση και η αλήθεια στον αθών και τον νου. Και όταν καρπίσουν και απλωνθούν στο θρόμο που θα στήσει η αγάπη πιστός σύμβροφος στα ύψη του ουρανού. Τότε τις πλανείς θα σβήστουν τα ολόπιχτα σκοτάδια και η οικούμενη θα λουστεί με ουράνιο χρυσόφως που αστήρευτα οι τρεις σόφοι με τη ζωή την αγιά θα στέλνουν και ο λόγος τους θα θέσει ρινάντος και εμείς κρατούμε ευαυβικά μες της ψυχής τα βάθη το θείο τους που αφήσαν παράδειγμα στη γη να έχει η ζωή μας στο λύσμα της αρέτης τα ανθή και το άστρο τους το δρόμο μας ψηλά να οδηγεί. Γεια σας, με λένε Ειρήνη. Πρόσωποι των τριών ιεραρχών. Τα χεράκια μου σταυρώνω. Τη φανούλα μου υψώνω και σας παρακαλώ θερμά, οι ιεράρχες ταπεινά,
εσείς που είστε οι φωστήρες και του κόσμου οι σωτήρες, φωτίστε και εμένα το μικρό να είμαι πρώτος στο σχολείο. Η δάσκαλα, την καλή μου την δάσκαλα, πώς να σου το πω, σαν μια δεύτερη μητέρα, εγώ την αγαπώ. Την προσέχω μες την τάξη, δίχως να μιλάω, και ότι εκείνη μες την τάξη βάζω στο μυαλό. Έχει τόση καλοσύνη μέσα στην καρδιά και γλυκά χαμογελάει σ' όλα τα παιδιά. Και αν ποτέ μαλώσει λίγο, ξέρουμε γιατί. Το καλό μας θέλει εκείνη και την προκοπή. Η καλή μας η δάσκαλα να τη θέλει να μωρέξει να μελετούμε καθημερινά. Την καλή μου την δάσκαλα που να σα πω σημείδες, δηλαδή μη θέρα, εγώ την αγαπώ.